13 από τα δεκάδες παιδιά του Ρεθύμνου που παρά την όποια μορφή αναπηρίας τους ένωσαν τις δυνάμεις τους, ονειρεύτηκαν, δημιούργησαν και εν τέλει επικοινώνησαν αυτά που κρύβουν στην ψυχή τους. Ο λόγος για τους πρωταγωνιστές της ταινίας μικρού μήκους «Πώς να εκπαιδεύσεις ένα αντίήρωα», οι οποίοι δουλεύοντας σχεδόν για 2 χρόνια ως επαγγελματίες ηθοποιοί, κατάφεραν να συγκινήσουν το κοινό παραδίδοντας μαθήματα ζωής. Να κάνουν και αυτοί ό,τι κάναμε εμείς και να προσπαθούν να μην το βάζουν κάτω με τίποτα. Το μήνυμα θέλω να το δώσω στη μητέρα μου με αγάπη που με στηρίξει, στη Φλόρα, μέσα βραδιάς. Τα παιδιά μας οδήγησαν και μας είπαν ότι ελάτε να δείτε το δικό μας κόσμο, το δικό μας μικρό κόσμο που τελικά μόνο μικρός δεν είναι. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν πολύ απολαυστική. Μέσα σε 27 λεπτά, όσο διαρκεί το ντοκιμοντέρ που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, ο θεατής παρακολουθεί μια ομάδα νέων αντιηρώων με δυσκολίες που αποφασίζει να παρακολουθήσει μαθήματα θεάτρου που αγαπά πολύ. Σύντομα όμως τα παιδιά αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια αυτοσχεδιαστική παράσταση με θεματική τους σούπερ ήρωες, ενώ παράλληλα οι αντιήρωες ζουν την καθημερινότητα και τις ζωές τους. Είδαμε από τα παιδιά ότι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, ότι θέλουν να δείξουν την ηρωική πλευρά τους, αλλά ταυτόχρονα και την αληθινή τους, που σε πολλές φάσεις της καθημερινότητας είναι αντιηρωική. Οπότε μείναμε σε αυτή την ιδιότητα, σε εισαγωγικά, του αντιήρωα, γιατί έτσι μπορέσαμε να αναδείξουμε και τις ηρωικές πλευρές τους. Τα παιδιά θέλανε τα ίδια να δουλέψουμε το κομμάτι των σούπερ ηρώων, γιατί πίστευαν ότι ποτέ θα μπορέσουν να τους φτάσουν. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε και εκπαιδεύσαμε αντιήρωες, που στην πραγματικότητα είναι οι ήρωες της ζωής. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι το θέατρο τους έβγαλε έναν άλλο εαυτό από μέσα τους που είχαν ανάγκη να τον δείξουν. Και αυτό φαίνεται και μέσα στην ταινία, θα το παρακολουθήσετε. Τα παιδιά μιλάνε σαν να λένε ότι το θέατρο το είχα μέσα μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς να παίζω στο θέατρο. Αυτά είναι πολύ συγκινητικά πράγματα που λένε τα παιδιά. Το ντοκιμαντέρ έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο 44ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ενώ ακολούθησε το 24ο Φεστιβάλ για Παιδιά και Νέους στην Ολυμπία, το 15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στη Χαλκίδα, καθώς και το 4ο Φεστιβάλ Ρόντι στη Θεσσαλονίκη. Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης, ενώ πολύ σύντομα θα προβληθεί και σε χώρες του εξωτερικού.